Έχω μία αλλαγή στο σύνολο. Γιατί όμως επειδή θέλω να συζητήσουμε και για τα άλλα που υποθέτω ότι καίνε περισσότερο αυτούς που μας βλέπουν, να πω επιγραμματικά. Πάντως θα μου δώσετε να πω αξιολογώντας ότι αυτό είναι ένα. Είναι μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλώς μην κάνουμε μόνο θεματική κουβέντα. Θεωρώ υποκριτικό το να λέει κανείς οι παρεμβάσεις στην Ουκρανία άρχισαν με τους Ρώσους. Είναι ψέματα. Μα είναι, έχει στείλει στρατό η Ρωσία. Η κυβέρνηση. Τώρα, όχι, αλλά πείτε μου αυτό όμως. Κύριε Βορύδη. Λέτε ότι είναι το ίδιο. Άκουσα πράγματα που με βγάζουν από τα ρούχα μου. Δεν διέκοψα. Όχι, μην το κάνετε, γιατί. Λέω, το θεωρώ υποκριτικό. Το θεωρώ ψέμα. Δηλαδή, μπουκάρανε με χίλιους τρόπους, πήγανε στις διαδηλώσεις, μοιράσανε λεφτά, υποδείξανε τηλεφωνικά ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, το επέβαλαν σε συμμαχία με τους Ναζί και τώρα αφού το πέτυχαν, με έναν τρόπο που ακόμη νομικά δεν στέκει, με βάση το διεθνές δίκαιο και τους νόμους της χώρας, λένε, παιδιά, σεβασμός, ψυχραιμία, σταθερότητα, οι κακοί Ρώσοι που παρεμβαίνουν. Ούτε με τον Γιανουκόβιτς ταυτίζομαι, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του, ούτε ξαφνικά εμείς θεωρούμε ότι ο Πούτιν είναι σύντροφος. Ναι. Τα παιχνίδια του παίζει και αυτός. Αλλά να βλέπουμε όλο το χάρτη. Ναι. Υπάρχουν χοντρές παρεμβάσεις και από τους Αμερικάνους και από τους Ρώσους και οι Ευρωπαίοι παίζουν τα παιχνίδια, απλώς είναι τώρα σε τρίτο πλάνο. Και επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε πολιτική διπλωματική λύση, όχι διαμελισμό, όχι πόλεμο. Γιάννη, ζουν, και μια κυβέρνηση που να ενώσει την Ουκρανία, και τέτοια κυβέρνηση πρέπει να έχει μέσα και από τους Ρωσόφωνους και όχι μόνο από τη Δυτική Ουκρανία. Και όχι Ναζί. Αυτή είναι η δική μας πολιτική επιθυμία. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, τουλάχιστον την ανησυχία της. Κάτι να πει, ναι. Και την αποδοκιμασία της. Για το ότι για πρώτη φορά έχουμε Ναζί σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, έπρεπε να την πει ο κ. Βενιζέλος. Όχι να πιει το αμύλητο νερό, να στεναχωρήσει τους Αμερικάνους. Θα με τα ελληνικά θέματα, Γιάννη.